Και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και σκηνές από την καθημερινότητα θα προσεγγίσουμε το πραγματικό νόημα αυτών των ημερών που είναι η αληθινή ευτυχία όχι μόνο τις γιορτινές ημέρες αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Θα προσπαθήσουμε πολύ να ευχαριστηθείτε από όσες εσείς ακούσετε και από όσες εσείς θα ζείτε. Και σαν μικρή μας αμοιβή από όλους σας ζητούμε πολλά χειρονοτήματα στο τέλος να ακούμε. Η πιο σημαντική και ουσιαστική εικόνα αυτών των ημερών, αλλά και της Ορθοδοξίας, μέσα από την οποία ξεκινάει και το ταξίδι του χριστιανικού κόσμου, είναι η εικόνα της γεννήσεως. Η Ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως μιλά απευθείας στις καρδιές μας και βοηθά στη συναισθηματική σύνδεσή μας με τον αληθινό Θεό, μεταφέροντας το πνευματικό μεγαλείο και το μυστικό βάθος αυτής της εορτής, της μητέρας όλων των άλλων εορτών όπως έχει χαρακτηριστεί.
ημέρα Χριστούγεννα. Η Εκκλησία γεμάτη με κόσμο. Η Θεία Λειτουργία τελειώνει και οι πιστοί, αφού προσκυνούν την εικόνα της γεννήσεως και εύχονται ο ένας τον άλλο χρόνια πολλά, φεύγουν. Η Εκκλησία αδειάζει. Ο ιερέας, ενώ ετοιμάζεται και εκείνος να φύγει για το σπίτι του, βλέπει μια καλοδημένη κυρία να κάθεται στην άκρη μελαγχολική και πηγαίνει κοντά της. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, Κυρία. Χρόνια πολλά και ευλογημένη. Καλημέρα, Πάτερ. Την ευχή σας. Είστε από την ενορία μας, γιατί νομίζω πως δεν σας έχω ξαναπεί. Ονομάζομαι Ευγενία Φωκά και μένω εδώ κοντά. Έχετε δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Τι σας συμβαίνει, κυρία Ευγενία? Κλαίτε. Σήμερα είναι Χριστούγεννα. Η μέρα χαράς. Η μέρα χαράς για τους άλλους, όχι για εμένα. Η μέρα χαράς για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει κι εσείς να είστε χαρούμενοι και να πάτε να γιορτάσετε με την οικογένειά σας. Δεν έχω οικογένεια, Πάτερ. Αφοσιώθηκα τόσο στη δουλειά μου και δεν θέλησα να κάνω δική μου οικογένεια. Ώσπου η οικονομική κρίση μου χτύπησε την πόρτα και αναγκάστηκα να βάλω λουκέτο στη δουλειά μου. Ευτυχώς όμως έχω κρατήσει μερικές οικονομίες που μου επιτρέπουν τουλάχιστον να ζω με αξιοπρέπεια. Λυπάμαι πολύ, κυρία Ευγενία. Μερικές φορές οι δυσκολίες μας κάνουν πιο δυνατούς και μας φέρνουν κοντά στο Θεό και ενώνουν και τους ανθρώπους. Αχ, Πάτερ, είστε ο μοναδικός άνθρωπος που μου ευχήθηκε χρόνια πολλά φέτος. Άλλες γωνιές έκανα τραπέζι με πολλούς καλεσμένους και γλεντούσαμε μέχρι το πρωί. Φέτος όμως δεν με πήρε άνθρωπος ένα τηλέφωνο. Γι' αυτό και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, πέρασα το κατόφλι της Εκκλησίας. Είδατε λοιπόν πως ο Θεός μέσα από τη δυσκολία σας φέρνει πάλι κοντά Του. Ίσως έχετε δίκιο, Πάτερ. Όταν έχουμε κοντά μας τον Χριστό, δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ο Χριστός είναι η αγάπη και τη δίνει απλόχερα σε αυτούς που τον ακολουθούν. Η αγάπη είναι το μοναδικό στοιχείο που για να το αποκτήσεις, που ανέβηκε στο σταυρό για να χαρίσει σωτηρία στο σταυρό. Thank you.
Χριστός στον ήλιο του το μάτι. Να ειδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του, το στέμμα των ακτίνων του γύρω από το μέτωπό του. Και ήρθε η παραμονή πρωτοχρονιάς. Σε ένα φτωχικό δωμάτιο, τρία αδέρφια, φορώντας παλιά και σκισμένα ρούχα, κάθονται σε μια γωνιά θλιμμένα και προσπαθούν να ξεχάσουν την πείνα τους και να ζεσταθούν, τρίβοντας τα χέρια τους και συζητώντας μεταξύ τους. Αχ, πόσο κρύο κάνει σήμερα! Τα χέρια μου πάγωσαν! Δεν μπορώ να τα ζεστάνω! Εγώ!
Πόσο καλό είστε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Να κάνουμε κάτι να πάμε. Το φαΐ τον έχεις στο νου σου. Πολλές φορές το έχουμε το μαζί του πατέρα. Ναι, εκεί που κοιμούσαμε το μάτια, έβλεπα τα παιδιά του γονεί μου να αγοράσουν σάλι. Θα μου έτρεχα τα σάλι. Και εγώ, στη γωνιά που μας πάγω να κουλήσω τα σπίρτα μου, έβλεπα τα παιδιά που γεννοέρχονταν στο κουμπολί τους, κρατώντας τα δόλια. Τα μάτια μου καρφώθηκαν σε μια μεγάλη κούκλα με όμορφο και κόκκινο φόρεμα. Πόσο θα ήθελα να συνήθω στην αγκαλιά μου. Άντε, αφήστε το όνειρα που δεν είναι για μας. Ελάτε να φάμε το ξεροκόντο και μην κάνετε πως έδειξε και πάλι που μας βρέξει. Σωστά λέει ο Νικόλας. Έλα πότε να τα φάμε. Πώς να το φάμε, Δράγουλα, αφού δεν τρώγεται. Θα βάλω λίγο νερό και θα το βρέξω να μαλακώσω. Ακόμα εδώ είστε, τσακιστείτε να γίνει κοπλά. Πατέρα, σημαίνει παραμονή του χρονιά. Αυτό λέω, σου είμαι φιλικός μου στην αγορά. Πάρα πολύ καλή χρονιά και ευχές. Αν θέλετε να πάτε το πλέψω και δεν σας θέλετε τσάπα. Στα πολύ παλιά τα χρόνια, κάποια νύχτα σκοτεινή μέσα στο στάβο σε σεσόνι. Εγεννήθηκε μικρός ο Χριστούλης μας παιδάκι και είχε απ' τα άστρα πιο λαμπρό το γλυκό του προσωπάκι. Η Μανούλα η καλή μας Παναγίτσα τον πετάει σαν πουλί στη ζεστή της αγκαλίτσα. Το Χριστούγεννης με χαρά τα χεράτα του κουνούσε και κανένα στη σειρά γύρω του ευλογούσε. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
Φέρτε μου μάγη, θεία μου λιθογράφη, τα σμήνα της ελπίδας, το λιβάνι της πίστης, της αγάπης το χρυσάφι. Σε μια μεγάλη πλατεία, ο κόσμος πηγαίνει έρχεται με ψώνια στα χέρια, ενώ παιδιά λένε τα κάλα. Η Ανούλα έρχεται να πουλήσει τα σπίρτα της. Δύο κυρίες με σακούλα στα χέρια τους πλησιάζουν. Εντάξει, καλά έκανες, μα πάμε πριν νυχτώσει.
φωνής πατέρας. Φταίω εγώ, καλή μαμά. Εσύ άρχισες τόση ώρα στο γραφείο. Είχα δειλά να τελειώσω. Όμως και εσύ με τα ψώνια σου δεν πας πίσω. Να πάρουν και αυτό το φόρμα. Και εκείνη το βροχιό, μιχτό. Έλα, μαμά, πρωτοχρονιά είναι. Μην γκρινιάζεις. Δεν γκρινιάζω εγώ, πατέρας να δω. Πάτε καλέ κυρία ένα κουτάκι σπίτα, να ανάψετε τα κεριά σας, το τζάκι σας. Εσύ μας έλειπες τώρα, δεν έχουμε χρήματα για σπίτα. Άντε πήγαινε στο σπίτι σου που ξαμολύσεις τους δρόμους χρονιά να μέρει. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Έλα χριστιανό παιδί μου. Τι κάνεις εκεί? Έρχομαι. Οι άνθρωποι στην πλατεία λιγόστεψαν. Αρχίζει να πέφτει το σκοτάδι. Η Ανούλα κάθεται στο παγκάκι και αρχίζει να μονολογεί. Προτιμώ να μείνω εδώ. Παναγία μου, μαμά μου έλεγε πως αγαπάς όλα τα παιδιά και τα προστατεύεις. Και άμα σου ζητήσω μια χάρη, την κάνεις. Σε παρακαλώ καλή μου Παναγία, μη με αφήσεις και εμένα. Και στείλε τη μαμά μου να με ζεστάνει απόψε, σε παρακαλώ. Πόσα παιδιά απόψε ζεστήκατε στο τζάκι, πατερεύουμε να έρθουμε τα σπίτια μου. Ίσως ανάλογα κι εγώ ένα σπίτι να ζεστάνω σέντρο. Ανάβει ένα σπίτι και το κοιτά. Το σπίτι το σβήνει και ανάβει δεύτερο και τρίτο. Στο τρίτο βλέπει μέσα στο φως ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που γύρω του παιδιά το στολίζουν, τραγουδούν και χορεύουν. Το σπίτι το σβήνει. Ωχ, έσβησε! Τι όμορφα που ήταν! Μακάρι να στόλιζε κι εγώ ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα ανάψω κι άλλο σπίτι. Ίσως τα παιδιά επιστρέψουν και με πάρουν μαζί τους. Ανάβει κι άλλο σπίτι. Τότε βλέπει μπροστά της ένα τραπέζι στρωμένο με φαγητά και δίπλα του καλοντημένες κυρίες γελούν και χορεύουν. Όμως σε λίγο σβήνει και το δεύτερο σπίτι και η Ανούλα ανάβει και τρίτο. Στη θέα του τρίτου σπίτου η Ανούλα λιποθυμά. Πόσο κρύο κάνει, Θεέ μου. Δεν άντεχα όμως άλλο μέσα μόνη μου. Ένα παιδάκι κοιμάται στο παγκάκι με τόσο κρύο. Θεέ μου, έχει ξεπαγιάσει. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, συνέχεται. Έλα, παιδάκι μου, μπορείς να πεπατήσεις να πάμε στο σπίτι. Όχι, όχι στο σπίτι. Ποια είσαι? Με λένε Ευγενία. Σε βρήκα παγωμένη στο παγκάκι. Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου, να φας και να ζεσταθείς και έπειτα να ψάξουμε για τους γονείς σου. Πώς σε λένε? Με φωνάζουν Ανούλα. Γιατί είσαι έξω τέτοια ώρα, Ανούλα? Ο πατέρας μας θέλει να ζητηνεύουμε. Δεν θέλω να γυρίσω εκεί. Μόνο τα τέτοια μου σκέφτομαι. Κοριτσάκι μου, έλα τώρα μαζί μου. Θα πάμε στο σπίτι μου να περάσουμε τη νέα χρονιά μαζί και σου υπόσχομαι ότι θα είναι η πιο όμορφη της ζωής μας. Ο χρόνος πάλι ξημερώνει και σβήνεται και χάνεται το παλιό. Μαζί του να σβηστούν όλοι οι πόνοι, το δάκρυ μας, η λύπη, ο στεναχμός. Καινούργια χρόνος πάλι ξημερώνει και λάβει σκοτισμένος ουρανός. Με ελπίδες ο Θεός να τον βουσώνει και να είναι ευτυχισμένος και καλός. Ελάτε να γυρίσουμε και πάλι στην πίστη του Χριστού σαν αδελφοί. Το χρόνος ο καινούργιος θα μας βγάλει στις δόξες την ολόκληρη κορφή. Και στο γη, αρούμενο σαφρό, χάρισέ μας και δώσε μας την ειρήνη σου στη γη. Η
Ευγενία πήρε τη μικρή Ανούλα στο σπίτι της. Τα αδέρφια της όμως ξαναγύρισαν στο ίδιο παγωμένο σπίτι. Μετά από 3 ημέρες, τα παιδιά γυρνούν στο σπίτι χωρίς τα χρήματα που προσδοκούσε ο πατέρας. Τώρα που σε έπιασε και παυτοφόρο, την έχεις άσχημα. Δικά μου τα παιδιά, ό,τι θέλω να τα κάνω. Και παυτοφόρο, αρκεί να το πώσουμε για τα καλά στη φυλακή. Σας ευχαριστώ κύριε Σταγγελέα για την άμεση παρέμβασή σας. Εσύ να πρέπει να είσαι ο Φώτης και εσύ ο Νικόλας. Πώς ξέρετε κυρία. Η Ανούλα μου μίλησε για εσάς. Η Ανούλα. Ναι Νικόλα μου, η Ανούλα. Πέρασε μέσα Ανούλα. Φώτη μου, Νικόλα μου, Ανούλα. Σωθήκαμε, τα χρωστάμε όλα στην εταιρεία. Τίποτα δεν χρωστάτε σε μένα. Στο Θεό χρωστάμε όλοι μας. Που άκουσε τις προσευχές μας και έφερε τον ένα κοντά στον άλλο για να μας χαρίσει τα δώρα της αγάπης του τις Άγιες αυτές οι μέρες. Η Ευγενία με τη βοήθεια του Θεού απέκτησε μια όμορφη οικογένεια και τα παιδιά βγήκαν από την άσχημη κατάσταση που ήταν αναγκασμένα να ζουν μαθαίνοντας ξανά το τι θα πει αγάπη. Ο νέος χρόνος τους έφερε την ευτυχία και την πραγματική αγάπη που αναζητούσαν. Γιατί ο Θεός, όταν τους ζητήσουμε να επέμβει στις ζωές μας, κάνει θαύματα, αρκεί να έχουμε την πόρτα μας ανοιχτή όταν έρθει. Ο νέος χρόνος έφερε την ευτυχία και την πραγματική αγάπη που αναζητούσαν και στη συνέχεια γιόρτασαν όλοι μαζί τα Θεοφάνεια. Μία από τις σημαντικότερες εορτές της χριστιανοσύνης, μέσα από την οποία φανερώνεται στην ανθρωπότητα ο Τριαδικός Θεός. Ο Κύριος με τη βάπτισή του αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσε με τον Θεό. Έτσι, η βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Thank you.
Αφροδίτη είναι σήμερα της Αγίας Ουρανία. Σήμερα είναι τα πόδια. Αλλιώς Θεοφάνη. Θεοφάνεια, τι είναι αυτό? Θεοφάνη σημαίνει ότι τότε μας φανερώθηκε Θεός. Κοίταξε την εικόνα που σου φέραμε για να καταλάβεις καλύτερα. Ο Χριστός βρίσκεται στη μέση του Ιορδάνη ποταμού. Βράχια υπάρχουν δεξιά και αριστερά του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος βαπτίζει τον Χριστό, είναι στα δεξιά του. Πάνω από τον Χριστό υπάρχει το περιστέρι που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και κατεβαίνει από τον ουρανό και στέκεται πάνω στο κεφάλι του Χριστού. Τέσσερις άγγελοι στα αριστερά του Χριστού και κρατάνε ρούχα για να δείσουν τον Χριστό. Στο νερό κάτω από τα πόδια του Χριστού εικονίζεται η θάλασσα και ο Ιορδάνης. Η θάλασσα παριστάνεται σε μορφή γυναίκας και ο Ιορδάνης σε μορφή γέροντα πάνω σε ένα ψάρι. Πίσω πεγαμβράγω στη μεριά του προδρόμου σε προβάλλουν οι μαθητές του Ιωάννη που με απορία στα πρόσωπά του σε προβάλλουν. Αναλογίζοντα ο βαπτισμένος Ιησούς είναι πράγμα του σωτήρας που περιμένουν. Τέλος, το τσεκούρι στη ρίζα ενός δέντρου συμβολίζει τα λόγια του Ιωάννη του προδρόμου που λένε ότι κάθε δέντρο που δεν κάνει καλούς καρπούς κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Ωραία όλα αυτά που μου λέτε, αλλά εσείς πού τα ξέρετε όλα αυτά? Σας ευχαριστώ πολύ για το όμορφο αυτό δώρο.
χρονιωτά του Μητροπολίτου Ιεραπίκνης και Συντίας κυρίου κυρίου κυρίου, ο οποίος αμέσως μετά θα προσφέρει ενθύμια δώρα σε όλα τα παιδιά των καθηγητικών σχολείων. Απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, γίναμε για λίγο κι εμείς παιδιά και παρακολουθήσαμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλη χαρά τα όσα τα παιδιά μας ετοίμασαν για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Ένας σύγχρονος στιχουργός γράφει κάπου «Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα». Και νομίζω απόψε τα παιδιά μας αυτό απέδειξαν, ότι στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε υπάρχει ελπίδα, γιατί τα παιδιά έχουν το αισθητήριο και το κριτήριο και τη μεγάλη ευαισθησία και μόνα τους υπερασπίζονται αυτή τη χάρη που έχουν ως παιδιά και μας το απέδειξαν με τα όσα ετοίμασαν, τα ποίηματα, τα θεατρικά δρόμενα, τα ωραία τραγούδια, αλλά και με τα όργανα, τα μουσικά που έπαιξαν και τους χορούς που χόρεψαν. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους συντελεστές, πρωτίστως εσάς τους γονείς που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας στην εκκλησία μας, στους κατηχητές, στους καλούς μας ιερείς, των ενωριών της πόλεως της Ιεράπετρας, αλλά και των περιπόρων, του Καδουσίου, της Παχίας Άμμου, πάνω κάτω χωριού, επισκοπής, κεντρίου, Γραλιγιάς και ιδιαιτέρως στους μουσικούς μας, στον αγαπητό Βαγγέλη Βαρδάκη και στον κύριο Γιάννη Βραφουράκη και στην κυρία Σοφία Μαντουράρη, η δασκάλα Περού, οι οποίοι πάντα με πολύ αγάπη και πολύ προθυμία πλαισιώνουν τις δραστηριότητες των κατηχητικών μας συνάξεων. Να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, ιδιαιτέρως στα παιδιά μας, και να μην ξεχνάμε ότι όλοι μας κρύβουμε μέσα μας ένα παιδί και αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε το παιδί που ο καθένας κρύβει μέσα στην ψυχή του, να είμαστε πάντοτε παιδιά, παιδιά στην αθωότητα, στην αγάπη και την καλοσύνη, όπως είναι τα παιδιά μας και όπως το αποδεικνύουν πάνω. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα και με το καλό το νέο έτος. Θα παρακαλέσω τα παιδιά να έρθουν για να πάρουν ένα ενθύμιο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Συναξάρι της Αγάπης» και εκεί μέσα θα βρουν ιστορίες αγάπης από την ζωή των συγχρόνων Αγίων μας. Η ενορία του Αγίου Γεωργίου να έρθει πρώτα. Thank you.
Σε βιβλέν τον δεσπότη σου, βασιλέα πάντων.